Γεια σου κόσμε, τι του κάνετε, καλά, πάντα καλά. Σήμερα θα κάνουμε review στο Parasite, ένα άνιμε που είχα δει πιο παλιά και μου είχε αφήσει μια γλυκιά γεύση, so το είδα δεύτερη φορά και τώρα θα το κάνω review. Όπως το προηγούμενο review, δεν θα υπάρχουν πολλά κλιπάκια από το άνιμε για όσο γίνεται πιο spoiler free review. So, πάμε. Main story. Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας μας είναι ο Shinichi Izumi, ένας κλασικός μαθητής λυκείου. Κλασικά ρε μαλακά, άνιμε. Μόνο λυκείο έχει μέσα. Σκάσε εσύ! Μαθητή λυκείου είπαμε! Μια νύχτα που τα παράσιτα άρχισαν να διασκορπίζονται, ο Izumi δέχεται επίθεση από ένα παράσιτο το οποίο στόχευε τον εγκέφαλό του ώστε να τον ελέγξει, αλλά κατά λάθος απορροφήθηκε στο δεξί του χέρι. Το χέρι του ζωντάνεψε και άρχισε να αποκτά τη δική του προσωπικότητα και σκέψη. Ο Shinichi αναγκάζεται να συνεργαστεί με το παράσιτο, το οποίο ονομάζει Migi, για να επιβιώσει από τα υπόλοιπα άτομα που έχουν καταληφθεί από παράσιτα. Και κλασικά θέλει να σώσει την ανθρωπότητα. Πλοκή. Όλο το σενάριο είναι συνεχόμενο και ήπιο, δεν υπάρχουν plot holes, εξηγεί το κάθε πώς και γιατί που θα πας να ρωτήσεις την οθόνη σου για κάποιο λόγο. Το άνιμε δεν περιέχει τόσο πολλούς χαρακτήρες όπως άλλα, όμως κάθε έναν τον έχουν χτίσει πολύ καλά. Όσο έχει να κάνει με τον πρωταγωνιστή, σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι χαρακτήρες συμφέρουν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Κάθε χαρακτήρα σε κάνει να σκέφτεσαι πράγματα, ακόμα και κακή σε εισαγωγικά της ιστορίας, σε κάνουν να σκέφτεσαι αν είναι πράγματι κακή στο τέλος. Και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει γενικώς στο άνιμε. Επίσης, οι χαρακτήρες σου δημιουργούν πολλά συναισθήματα. Το άνιμε σε κάνει λίγο να σκέφτεσαι πράγματα σε φάση Jurassic Park, κάπως έτσι. Κάτι που το περιγράφει πολύ καλά η αρχή του opening. Animation. Το animation του Parasite είναι πολύ απλό αλλά ταυτόχρονα και πολύ όμορφο. Τα μοντέλα των ανθρώπων είναι λίγο πιο ρεαλιστικά από το συνηθισμένο. Μικρότερα μάτια και normal μαλλιά. Επίσης, πανέμορφα σκηνικά και εικόνες και το κλασικό Sakura 3 έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην σειρά. Επίσης, το άνιμε είναι horror και οι εκφράσεις τρόμου του προσώπου των χαρακτήρων είναι αρκετά καλές και τα splatter στοιχεία όπως και τα παράσιτα είναι αρκετά καλοσχεδιασμένα. Αρνητικά. Σε μερικά σημεία οι εξηγήσεις είναι λίγο μεγάλες και κουράζουν. Όπως και το romance ανάμεσα στον Shinichi και την Murano, το οποίο μερικές φορές δεν χρειάζεται και είναι επαναλαμβανόμενο. Κάτι που μπορεί μερικούς να μην τους πολύ αρέσει. Λοιπόν, αυτό είναι το review και για σήμερα. Σύμφωνα με το My Anime List, το Parasite έχει score 8,55 και εγώ του βάζω ένα 9 γιατί μου άφησε αυτή τη γλυκιά γεύση που λέγαμε πιο πριν. Και μια και το είδα και δεύτερη φορά, πιστεύω το αξίζει γιατί μου έμεινε το ίδιο ευχάριστο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, κάντε subscribe, κάντε σε όλους τους φίλους σας και τα λέμε την επόμενη φορά. Σαγιονάρα!